Αυγή. Δεν αντιλαμβανόσαστε ότι παίζετε ένα πολιτικό παιχνίδι ανταγωνισμού με τη Χρυσή Αυγή που δεν είχε στόχο, ένα πολιτικό παιχνίδι ανταγωνισμού με τη Χρυσή Αυγή που δεν είχε στόχο την αποδυνάμωση της Χρυσής Αυγής, του νεοφασισμού και του νεοναζισμού, αλλά στόχο την αριστερά. Στόχο την ίδια, στην ουσία, τη δημοκρατία. Το αντιλαμβανόσαστε. Αυτό το παιχνίδι πεζόταν απροκάλυπτα μπροστά στα μάτια μας και κάτω από τη δική σας συνένεση και τουλάχιστον ανοχή στο όνομα ότι σώζεται, υποτίθεται, τη χώρα με τα μνημόνια, και ενώ την καταστρέφατε και οικονομικά και κοινωνικά και υπονομεύατε τη δημοκρατία. Επομένως, αυτήν την ώρα η περαιτέρω στήριξη και η παρουσία σας σε μια κυβέρνηση είναι άκρος επικίνδυνη, όπως προανέφερα, για τον τόπο και τη δημοκρατία. Η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να φύγει και να φύγει άμεσα. Και τη μόνη προσφορά που έχει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να αποσύρει τώρα τη στήριξή του από αυτή την κυβέρνηση και να υποβοηθήσει ομαλές δημοκρατικές εξελίξεις με το μόνο τρόπο που μπορεί να εκφραστεί, να εκφραστούν οι πολίτες και να πούν τη θέλησή τους, που είναι οι εθνικές εκλογές. Αυτή είναι η λύση. Όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω με αυτό και με μια παρατήρηση. Όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή, είναι φανερό πλέον σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι δεν πρόκειται για μια αντισυστημική δύναμη. Η Χρυσή Αυγή βρισκόταν σε σταθερή διασύνδεση, συνεννόηση, σύμπραξη με ισχυρότατους κύκλους και θύλακες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι παίζανε καθοριστικό ρόλο στην εξουσία και στη διακυβέρνηση. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χρυσή εφεδρεία του συστήματος. Το δυναμικό τρομοκρατικό όπλο και η εφεδρεία, όπως είπα, για να αντιμετωπιστεί η αριστερά και η αριστερή εναλλακτική προοδευτική πρόταση. Δεν είναι αντιμνημονιακή δύναμη η Χρυσή Αυγή. Είναι βαθύτατα συστημική δύναμη. Είναι μια δύναμη η οποία σε τελευταία ανάλυση υπηρετεί το κεφάλαιο. Και όλα αυτά που αποδείχθηκαν και ήρθαν στο φως με την στοιχομηθεία Κασιδιάρη Μπαλτάκου, αυτό επιβεβαιώνουν, αυτό αποδεικνύουν. Σήμερα η χώρα χρειάζεται ομαλότητα, χρειάζεται αντιμνημονιακή προοδευτική δημοκρατική σταθερότητα, χρειάζεται το λαό στο προσκήνιο, χρειάζεται στήριξη και ενίσχυση της δημοκρατίας. Και η μόνη εγγύηση σε αυτή την κατεύθυνση σήμερα είναι οι δυνάμεις, οι ανατρεπτικές δυνάμεις της αριστεράς. Οι ευρύτερες ριζοσπαστικές προοδευτικές δυνάμεις που είναι οι μόνες που μπορούν να δώσουν λύση σήμερα στα αδιέξοδα στη χώρα. Τελειώνω με μία κουβέντα μόνο για το νομοσχέδιο. Η συγκήτριά μας...